Τα αναλώσιμα λοιπόν που χρειάζονται για μια διαδρομική νεφροφιδιοτριψία είναι ουρητηρικός καθετήρας, κατά προτίμηση ανοιχτού άκτου ή καθετήρας απόφραξης του ουρητήρα. Έχει να κάνει με τι τρόπο θα παραγγελίσει. Αν παραγγελεί ακτινοσκοπικά, τότε ένας ουρητηρικός καθετήρας είναι αρκετός. Αν ο χειρουργός παραγγελεί υπό υπερηχογραφικό έλεγχο τότε και δεν υπάρχει διάταση, τότε χρειάζεται ουρητηρικός καθετήρας απόφραξης, ο οποίος επιπλέον εξασφαλίζει και την μη είσοδο των συγκριμάτων στον ουρητήρα. Καθετήρας Foley για να παροχετεύεται ο άρρωστος κατά τη διάρκεια της επέμβασης και γραφική ουσία, βελόνα νεφροστομίας Simba ή Diamond Tip Needle. Ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τη λένε Simba τη βελόνα, γι' αυτό λοιπόν έκατσα και το ψάξα. Simba ονομάζεται από το όνομα του πανεπιστημίου, ενός πανεπιστημίου στην Ιαπωνία που για πρώτη φορά κατασκευάστηκε. Θα δείξω παρακάτω εικόνες και από τη Simba και από την Diamond Lead. Χρειαζόμαστε ένα σειρμάτινο οδηγό άκαμπτο με εύκαμπτη κορυφή τύπου J, Lunderquist, μήκους 100 εκατοστών και διαμέτρους 0,035 ιντσών. Διπλού αυλού καθετήρα 8-10 French, προκειμένου να βάλουμε και το δεύτερο σύρμα μέσα. Θήκη εργασίας άμπλατς από τεφλόν από 24-30 French. Ή εναλλακτικά σετ που να περιλαμβάνει μπαλόνι νεφροστομίας υψηλής πίεσης και θήκη εργασίας άμπλατς. Ή διαστολής άμπλατς και θήκη εργασίας άμπλατς. Και στο τέλος, χρειαζόμαστε και ένα καθετήρα νεφροστομίας, ο οποίος θα μείνει στο τέλος. Το τι μπορεί να είναι αυτό θα δούμε από 14-24 French. Ο μη αναλώσιμος εξοπλισμός που χρειαζόμαστε είναι οπωσδήποτε ακτινοσκοπική μονάδα, κιστοσκόπιο, νεφροσκόπια, πλέον νεφροσκόπια, ενδοσωματικοί λιθοτρίπτες και μεταλλικούς διαστολείς. Εδώ πέρα έχω φωτογραφίες από διάφορα άκαμπτα νεφροσκόπια και ένα μίνι νεφροσκόπιο. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα ξεκίναγε σήμερα να κάνει μια διαδρομική νεφρολιθοτριψία χωρίς να έχει και ένα εύκαμπτο εργαλείο, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να μειώσει τους αριθμούς των ports, των προσβάσεων τα οποία χρειάζεται. Λίγο το αγαπημένο σου νεφροσκόπιο, ποιο είναι? Το αγαπημένο μου είναι το 24 Sargier, το Wolf, γιατί μπορώ να το χρησιμοποιώ σύθλες. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι έχω, δεν έχω κάτι τέτοιο. Έχω κάτι διαφορετικό. Okay. Υπάρχει κανείς που κάνει διαδερμικές και έχει κάποια προτίμηση συγκεκριμένο εργαλείο? Γιατί τα νεφροσκόπια πολλοί τα φαντάζονται σαν τα κιστοσκόπια, ότι τι το ένα, τι το άλλο. Δεν είναι ψέμα αυτό βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό που είπε τώρα για παράδειγμα. Τη Wolf το εργαλείο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να βγάλει το εξωτερικό θικάρι και να δουλέψει με την οπτική ουσιαστικά, η οποία σου δίνει πάλι κανάλι εργασία. Και αυτό γίνεται ένα μίνι ουσιαστικά νεφροσκόπιο. Έχει δικό του κανάλι για να βάζει το νερό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν ένα μίνι νεφροσκόπιο. Ενώ όταν βάλει το θικάρι το εξωτερικό, είναι ένα κανονικό νεφροσκόπιο. Είναι πολύ ωραίο εργαλείο. Εγώ δεν έχω Wolf. Εμείς δεν έχουμε Wolf. Έχουμε Olympus και Storch. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό τη Wolf. Όπως επίσης αυτό πολύ ωραίο που δείχνει κάτω στη φωτογραφία, μια και το δείχνει, είναι ένα νεφροσκόπιο τη Wolf αριστερά κάτω, το οποίο είναι 20,5 French, με κανάλι εργασία περίπου όσο ένα στάνταρ νεφροσκόπιο και έχει αυτή την ωραία εργονομική λαβή. Το αντίχειρας μπαίνει σε εκείνη την τρύπα και τα υπόλοιπα δάχτυλα μπαίνουν μπροστά, ώστε να μπορείς να το χειρίζεσαι για να μην σπάς τα χέρια σου έτσι και τα δάχτυλά σου. Ωραίο εργαλείο, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε. Δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε. Okay. Τώρα, η διαστολή του διάβλου. Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μέθοδοι διαστολής. Η επιλογή εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς, από την εμπειρία και την προσωπική προτίμηση του χειρουργού και από το κόστος της μεθόδου. Εδώ θέλω να τονίσω ότι όλοι οι τρόποι διαστολής γίνονται απαραίτητα υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση με σκοπό την αποφυγή τυχόν επιπλοκών. Η μεταλλική διαστολή τύπου Alken. Το σετ αποτελείται από ένα λεπτό μεταλλικό οδηγό μήκους 58 εκατοστών, ο οποίος προωθείται πάνω από το οδηγό σύρμα, ενώ πάνω από αυτόν τον οδηγό προωθούνται με κυκλικές κινήσεις η επόμενη ομόκεντρη διαστολή μέχρι το τελικό επιθυμητό εύρος. Κάθε επόμενος διαστολέας εφαρμόζει σφιχτά πάνω στον προηγούμενο. Η τεχνική απαιτεί σημαντική δεξιότητα και θα πρέπει η διαστολή να γίνει τουλάχιστον 2 French περισσότερο από το κανάλι εργασίας, από το άμπλας εργασίας που θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε άμπλας εργασίας 24, θα πρέπει η διαστολή να γίνει τουλάχιστον μέχρι 27. Έτσι, γιατί πάνω ανά 3. Τουλάχιστον μέχρι 27. Λοιπόν, αυτό είναι προσωπική άποψη, την οποία την αναφέρω με κάθε επιφύλαξη για τους υπόλοιπους, ότι η μεταλλική διαστολή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το οδηγό σύρμα δεν μπορεί να προωθηθεί ικανοποιητικά στο βελογαλλικό σύστημα. Παραδείγματος χάρη, όταν ο λίθος αποφράσει πλήρως τον κάλικα. Είμαι βέβαιος ότι αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με το θέμα μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Εγώ, ας πούμε, διαφωνώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που διαφωνεί για το tip, αυτό που γράφει εκεί ως tip ο Νίκος. Εντάξει, μόνο εγώ διαφωνώ. Πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η Alken. Υπάρχει ένα stop.
αυτό το στρόγγυλο πραγματάκι που βλέπετε είναι ο μακρύς ο οδηγός, ο 58 εκατοστά, και πάνω σε αυτό εφαρμόζουν οι υπόλοιποι οδηγοί. Έτσι. Τώρα, οι διαστολές τύπου Άμπλατς έχουν σχεδιαστεί από τον Κουρτ Άμπλατς στις αρχές δεκαετίας του 1980. Το υλικό κατασκευής τους είναι η πολυουρεθάνη, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά άκαμπτη προκειμένου να διαπερνούν ακόμα και ουλώδη ιστό. Ένας καθετήρας 8 French προωθείται πάνω από το οδηγό σύρμα και μένει εκεί προκειμένου πάνω σε αυτόν να προωθηθούν διαδοχικά μεγαλύτερη διαστολή. Κάποιοι θα πούνε ότι δεν μπορούν να διαπεράσουν ουλώδη ιστό. Αυτοί που τους χρησιμοποιούν θα πούνε ότι μπορούν να περάσουν ουλώδη ιστό, και από εκεί και πέρα κάποιοι από αυτούς μπορεί να αναφέρουν και μικρά τρίκ ή κάποια κολπάκια που κάνουν για να τους κάνουν λίγο πιο σκληρούς. Είχα διαβάσει σε έναν Αμερικάνο ότι εκείνος τους βάζει στο ψυγείο την προηγούμενη μέρα. Μπορεί να ακούγεται εντελώς χαζό, αλλά είναι όπως το λεβάιν που βάζαμε στο ψυγείο για να το βάλουμε πιο εύκολα, ας πούμε. Έχει λογική. Έτσι. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα είναι ο μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού της πιέλου. Τα μειονεκτήματα είναι η αφαίρεση του διαστολέα σε κάθε αλλαγή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενη αιμορραγία από τον διάβολο της εμφροστομίας. Ποιος χρησιμοποιεί διαστολή Άμπλατς εδώ? Χρησιμοποιεί κανείς? Όχι. Εντάξει, προχωράμε. Τα μπαλόνια διαστολής επιτρέπουν τη διαστολή του διάβολου της εμφροστομίας σε ένα χρόνο. One step. Υπακτινοσκοπικό έλεγχο. Η διάταση του μπαλονιού ασκεί πιεστικές δυνάμεις πλευρικά στους ιστούς. Αυτός ο τρόπος διαστολής είναι θεωρητικά λιγότερο τραυματικός από τις διατέμπνουσες δυνάμεις που ασκούν οι διαδοχικά αυξανόμενο εύρος διαστολής. Το μπαλόνι βρίσκεται γύρω από ένα καθετήρα 7 σαριέρ και έχει μήκος 12 εκατοστά. Διατείνεται μέχρι εύρους 30 σαριέρ. Τα σύγχρονα μπαλόνια διατείνονται μέχρι 30 σαριέρ και σε πίεση 30 ατμόσφαιρες. Πράγμα πλέον που τα κάνει ικανά να διαπερνούν και να μπορούν να διατείνουν και ουλώδη ιστό. Έτσι, ίσως θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε από τα μειονεκτήματα το ότι υπάρχει ένα μόνο μέγεθος, δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον και μπαλόνια μήκους 20 εκατοστών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε παθολογικά παχύσαρκα άτομα. Έτσι, για τα παιδιά έχει βγει μπαλόνι για διαστολή στα παιδιά. Τώρα, το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι ο μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού, και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος της. Αυτή την διαφάνεια... Λίγο θα διακόψω. Θα πω δύο λόγια για το θέμα των διαστολέων στη διαδερμική, γιατί για όσους ξεκινούν τώρα ή θέλουν να ξεκινήσουν, είναι μια επέμβαση που έχει δυσκολίες και αξίζει οποιαδήποτε βοήθεια. Εάν κάποιος ξεκινάει να κάνει διαδερμική σήμερα, θα του συνιστούσαν επιφύλακτα να ξεκινήσει με ένα διαστολέα μπαλόνι. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για κάποιον που είναι σχετικά αρχάριος, ίσως και ο πιο ασφαλής αν έχει κάνει σωστά τα πρώτα βήματα. Τα μπαλόνια κυκλοφορούν από πολλές εταιρείες. Δυστυχώς δεν είναι όλα ίδια. Τα μπαλόνια, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί μπαλόνια ανάμεσά σας τώρα, πρέπει να υπάρχει μπαλόνι νεφροστομίας. Είναι τα ίδια στη φιλοσοφία με τα μπαλόνια του ουρητήρα. Απλώς είναι πιο μεγάλα σε μήκος και πιο φαρδιά σε διάμετρο. Εντάξει. Και το θικάρι, το Άμπλατς, είναι από πάνω ενσωματωμένο για να περνάει πάνω από τον διαστολέα. Δεν γλιστρά το θικάρι το ίδιο εύκολα σε όλα τα μπαλόνια. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα μπαλόνια δεν αντέχουν όλα την ίδια πίεση. Πρέπει να είναι από 20 ατμόσφαιρες και πάνω. Πολλές φορές με 20 ατμόσφαιρες δεν μπορεί να διαστείλει ουλώδη ιστό. Η Μπάρτ έχει βγάλει ένα τριαντάρι. Και επίσης είναι σημαντικό το μήκος τους. Υπάρχουν περιπτώσεις επαχύσαρκους που εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολλούς. Το μπαλόνι να μην φτάνει. Δηλαδή, η μία άκρη να είναι στο πυλογαλλικό και η άλλη άκρη σου να μην βγαίνει από το δέρμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πάρεις άλλο μπαλόνι μεγαλύτερου μεγέθους που υπάρχει, ή να κάνεις τη διαστολή σε 2 χρόνους, το οποίο σου δημιουργεί αιμορραγία και απίστευτο άγχος. Όμως, αν κάποιος ξεκινάει διαδερμική σήμερα, θα έλεγα μπαλόνι, και από την προσωπική μου εμπειρία, για την οποία δέχομαι όποια ένσταση θέλετε, δεν συμπαθώ καθόλου τους μεταλλικούς διαστολής Άλκεν. Μα καθόλου. Και ο Νίκος, επειδή έχει μάθει με Άλκεν, μπορεί να μας πει τον αντίλογο εδώ. Εντάξει τώρα. Είναι φτηνή, είναι για πάντα, τους αγοράζεις μια φορά. Θα περάσουν τα πάντα, με λίγη λεβεντιά, με λίγη προσπάθεια. Είναι επικίνδυνη. Τώρα, τι να σας πω. Είναι ό,τι έχει μάθει κανένας. Κύριε Δερμεζόγλου, τι λέτε εσείς? Εγώ να πω την αμαρτία μου, εντάξει, δεν έχω τόσο μεγάλη εμπειρία μετά από τη λήψη. Δεν έχω τόσο μεγάλη εμπειρία μετά τη λήψη της ειδικότητας. Στάθηκα τυχερός και κάτω στην Πάτρα είχαμε πολλά περιστατικά.
Και να πω την αμαρτία μου, μου μάθανε να κάνω τις διαστολές με τους άμπλατς. Άλκεν δεν είχαμε καθόλου κάτω. Το μπαλόνι εξαιρετικά σπάνια το χρησιμοποιούσαμε και ήταν στάνταρ με άμπλατς. Και να πω, το, ο κύριος Λιάτσικος που ήταν ο δάσκαλος μου κάτω στο συγκεκριμένο θέμα, μου έμαθε να ανοίγουμε, να διαστέλουμε άμπλατς. Και πιστεύω ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, είχαμε και το αβάντσο με το, συγγνώμη για την έκφραση, με το άμπλατς, κάνοντας λίγο μια μικρή κάμψη προς το τέλος της, του διαστολέα, να μπορούμε να μπαίνουμε και να κάνουμε και μια μικρή διαστολή στο αρχικό τμήμα του ουρήτηρα. Εντάξει, αυτή η εμπειρία, η αμαρτία μου είναι ότι έκτοτε δεν έχω κάνει πολλά περιστατικά, οπότε δεν μπορώ να καταθέσω πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ. Η άμπλατς, κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη διαστολή. Σημειωτέω ότι και εγώ στην ειδικότητα με τον κύριο Καραγιάννη έκαναμε άλκεν διαστολή. Με μεταλλικού άλκεν εκπαιδευτήκαμε. Περάσαμε στον μπαλόνι που είναι το εύκολο και μετά οι άμπλατς μπήκαν κάπου στη μέση στην πορεία. Οι άμπλατς είναι η καλύτερη διαστολή. Μπορούν να πάρουν τη στροφή, αυτό που λέει, μπορούν να την πάρουν τη στροφή του ρητήρα, αν θέλει, ειδικά στα μεγέθη μέχρι 24, μπορούν να την πάρουν τη στροφή. Μπορούν να διαστήλουν ουλώδη στο άνετα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι μπορεί να πηδήξει μεγέθη. Δηλαδή, εμείς με τους άμπλατς πηγαίνουμε, η πρώτη διαστολή είναι στα 14, η δεύτερη στο 22 και η τελευταία στο 30. Δεν είναι 14, 16, 18, 20 κλπ. Που έχει το σετ μέσα. Πηδάμε μεγέθη. Επίσης, ένα άλλο καλό των άμπλατς, το οποίο πάλι είναι off the record, μπορούν να ξανααποστηρωθούν. Με ένα σετ άμπλατς, κυρία Καλογύρου, κλείστε τα αυτιά σας λίγο, μπορείς να βγάλεις ένα χρόνο. Ναι, μπορεί να βγάλουν όμως ένα χρόνο. Εντάξει. Χωρίς την τροφή. Πάντως, εάν σε διαστολή με άλκεν γίνει λάθος και ο βοηθός δεν σου δώσει το ακριβώς επόμενο και σου δώσει το μεθεπόμενο, αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι απίστευτη καταστροφή, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι αυτό που παίρνεις είναι ακριβώς το επόμενο. Αν είναι το μεθεπόμενο, θα ανοίξει η πόρτα στην περιπέτεια. Σε μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια. Αυτό το slide το έχω κλέψει από τον κύριο Παπαλάκη. Για να δείξω ότι στην διαδερμική νεφρολιθοτριψία χρησιμοποιούμε μόνο δύο σύρματα. Αυτό αν χρειαστεί και αυτό το σύρμα μόνο, σίγουρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαστολές πάνω από μη ανθεκτικά σύρματα. Ο μόνος τρόπος για να κάνεις διαστολή είναι να έχεις ένα πραγματικά σκληρό σύρμα τοποθετημένο στη θέση που πρέπει να είναι. Μετά από την επιτυχή παρακέντηση, προωθείται διαμέσου βελόνα στο βιολογικό σύστημα σειρμάτινο οδηγό, άκαμπτο, με εύκαμπτη κορυφή τύπου J. Οι Γερμανοί αυτό το σύρμα το ονομάζουν Lunderquist, οι Αμερικάνοι το ονομάζουν σύρμα Amblatz. Η επιλογή του συγκεκριμένου σειρμάτινου οδηγού έχει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω διαδικασία τη διαστολή. Εάν το σύρμα είναι εύκαμπτο, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα. Και αν το C-arm σου είναι στους 90 μοίρες, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα και να μην το δεις. Δηλαδή, να εξακολουθείς να διαστέλεις, καταστρέφοντας ουσιαστικά, χωρίς να βλέπεις. Οπότε, είναι εκ των νου κάνευ να έχεις άκαμπτο σύρμα.